Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόληψης. Καλησπέρα σας, κυρία Λινού. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Κυρία Λινού, αν τώρα 14 μήνες μετά τα πρώτα κρούσματα, μετά το πρώτο lockdown, κάναμε έναν πρώτο απολογισμό, γιατί θα μας πείτε στο τέλος της κουβέντας αν έχουμε μικρό, σύντομο δρόμο ή μακρύ ακόμη δρόμο μπροστά μας για την επιστροφή στη σχετική κανονικότητα. Πώς έχουμε πάει, και αφήστε τους αριθμούς και τα αφηγήματα από την πλευρά της κυβέρνησης εννοώ. Αυτό που αντιστοιχεί στην εικόνα μιας κοινωνίας που πάλεψε, άλλη με μεγαλύτερο πάθος, άλλη με μεγαλύτερη απειθαρχία, έτσι, με μητήρηση των κανόνων, αλλά πώς έχουμε πάει αυτούς τους 14 μήνες σαν έναν πρώτο απολογισμό? Νομίζω ότι πήγαμε μέτρια. Ξεκινήσαμε μέτρια. Πολύ καλά, αλλά αυτό ήταν ίσως αναμενόμενο, γιατί είμαστε μια χώρα λίγο πιο μακριά από τις άλλες και με λίγες επαφές, λιγότερες επαφές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με τον έξω κόσμο. Χειροτερέψαμε αργότερα και τώρα φαίνεται ότι επανερχόμαστε σιγά σιγά, αλλά κατά μέσο όρο έχουμε, σε σχέση με τις χώρες που πλήγηκαν πολύ, λιγότερους θανάτους για τον πληθυσμό μας, αλλά όχι τόσο πολύ λιγότερους που είχαμε στην αρχή. Έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας σχεδόν σε όλους όσους το χρειάστηκαν, και δεν έχουμε επιτύχει πολύ σε επίπεδο επικοινωνίας ώστε οι άνθρωποι να τηρήσουν πλήρως όλα τα μέτρα. Mm-hmm. Αυτή είναι μια γενική αποτίμηση, βέβαια δεν χωρίς νούμερο, όπως είπατε. Το μέτρια, κυρία Λινού, είναι η επίδοση της κοινωνίας ή και της κυβέρνησης? Κοιτάξτε να δείτε, σε περιόδους κρίσεων η κοινωνία και η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα και οι πολιτικές τάσεις λειτουργούν ταυτόχρονα, παράλληλα και σε συνεργασία. Αλίμονο αν μπορούσαμε να αποδώσουμε είτε τα εύσημα είτε την ευθύνη για οποιοδήποτε τόσο μεγάλο πρόβλημα, είτε μόνο στους πολίτες, είτε μόνο στην κυβέρνηση, είτε μόνο στα κόμματα. Νομίζω ότι είναι έκφραση της όλης μας ανταπόκρισης του συνόλου του πληθυσμού και του συνόλου των υπευθύνων σε μια κρίση η οποία δοκιμάζει τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τι δεν έκανε καλά η κυβέρνηση? Διότι ακούμε μια πολιτική κριτική που δεν είναι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι από το σύνολο των αντιπολιτεύσεων, ότι δεν ενίσχυσε σε αντιστοίχηση με τις ανάγκες που υπήρχαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είχε πολλά μπρος πίσω στα μέτρα που άλλαζαν από τη μια στιγμή στην άλλη, και η αναφορά δεν έχει να κάνει μόνο με την πρώτη περίοδο που προσπαθούσαν όλοι να καταλάβουν τι είναι αυτό το θεριό με το οποίο έχουμε να παλέψουμε. Νομίζω ότι το βασικό ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η έλλειψη επαρκούς επικοινωνίας της υγείας. Δηλαδή δεν μελετήθηκε εγκαίρως, και αυτό συνέβη στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ο τρόπος που έπρεπε να μεταφέρουμε το μήνυμα της προστασίας από τον κορονοϊό, και ούτε ο τρόπος, ούτε το μήνυμα αυτό καθεαυτό, ούτε οι άνθρωποι που έπρεπε να μεταφέρουν το μήνυμα. Και γι' αυτό κατά καιρούς βλέπουμε ότι μπορεί εντός εισαγωγικών να μην εφαρμόζονται τα μέτρα από νέους, να μην εφαρμόζονται τα μέτρα από συγκεκριμένους επαγγελματίες, να μην εφαρμόζονται τα μέτρα από υποομάδες επιχειρηματιών. Οπότε αυτό ήταν το ένα πρόβλημα που νομίζω ότι το αντιμετώπισε η ανθρωπότητα γενικώς, αλλά σε μερικές χώρες αντιμετωπίστηκε πιο γρήγορα. Το δεύτερο πρόβλημα, νομίζω, που
Μισό λεπτό πριν πάμε στο δεύτερο, μια διευκρίνηση για να μην σας ερμηνεύω εγώ. Λέτε μπορεί να κάνα και λάθη αυτοί που είχαν την ευθύνη της επικοινωνίας αυτών των μέτρων και σας ρωτάω ευθέως. Μιλάτε για τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις. Στην αρχή η μάσκα δεν έκανε τίποτα, αλλά μετά η μάσκα ήταν απαραίτητη. Τα παιδιά δεν ήταν φορείς, αλλά κάποια στιγμή μπορούσαν να γίνουν φορείς υπερμετάδοσης. Αλλά με... Ο κ. Τσιόδρας, τουλάχιστον στην αρχή που ήταν και υπεύθυνος στην επικοινωνία, εφήρμοσε ό,τι ήταν γνωστό εκείνη την εποχή για τον κορονοϊό. Το εφήρμοσε σωστά, το εφήρμοσε με ευαισθησία και σωστή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Όμως, όπως ξέρετε πολύ καλά, η επικοινωνία είναι διαφορετική επιστήμη από την ιατρική. Εγώ πιστεύω ότι ο Σωτήρης ο Τσιόδρας έδειξε μια χαρισματικότητα εκείνη την εποχή, αλλά το πήρε όλο πάνω του. Δεν υπήρχαν επικοινωνιολόγοι ή άνθρωποι που να ασχολούνται με αυτό που λέμε εμείς ποιοτική έρευνα, όχι με την έννοια της αξίας της έρευνας, αλλά τον τύπο της έρευνας, που να καθίσουν και να επικοινωνήσουν με υποομάδες που ήταν οι στόχοι μας ως προς την προστασία και να δούνε από ποιον θα επηρεαζόταν περισσότερο. Από τον Τσιόδρα, από τον Πρωθυπουργό, από τη Λινού, ή θα επηρεαζόταν περισσότερο από έναν άνθρωπο της ηλικίας τους, έναν άνθρωπο της δουλειάς τους, ένα πρότυπο προσωπικό. Επίσης, δεν μελετήθηκε, δεν ανατέθηκε καν προς μελέτη, το αν το μήνυμα έπρεπε να είναι μην εκτεθείς για να σωθείς, ή έπρεπε να είναι μην εκτεθείς για να σώσεις το γειτονά σου ή το δάσκαλό σου ή τον πατέρα σου. Αυτά είναι ολόκληρες τεχνικές οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό εννοώ σε επίπεδο επικοινωνίας. Μάλιστα. Ωραία. Συγγνώμη, σας διέκοψα στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι ορισμένα μέτρα τα οποία ήταν απαραίτητα να είχαν ληφθεί άμεσα δεν λήφθηκαν. Δηλαδή, ούτε σε επίπεδο συγκοινωνιών τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν προστατεύθηκαν, ούτε αυτοί που υλοποιούν τη μαζική μεταφορά, δηλαδή οι εργαζόμενοι, ούτε αυτοί που χρησιμοποιούν τη μαζική μεταφορά, επομένως δεν πήραμε μέτρα, δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως το πρόβλημα των ανισοτήτων που αν μελετηθεί τώρα είμαι σίγουρη ότι θα φανεί ότι οι άνθρωποι που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές με δύσκολες συνθήκες εργασίας και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης πλέον αρχίζουν να πλήττονται πολύ περισσότερο. Επικεντρωθήκαμε στην αρχή στο γεγονός ότι ήταν οι άνθρωποι που ταξίδευαν πολύ, που είχαν τη δυνατότητα να ζουν ένα άλλο πιο ευκατάστατο τρόπο ζωής και δεν καταλάβαμε ότι ο μεγάλος κίνδυνος θα έρθει από την βιομηχανία που απασχολεί χειρόνακτες εργάτες και από τις φτωχειογειτονιές όλων των περιοχών που δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα μέτρα. Δηλαδή οι Ρωμά που είχαμε προβλήματα με ομάδες Ρωμά στην αρχή, δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να έχουν παροχή νερού. Δεν μπορείς να τους λες να πλένετε τα χέρια σας και να χρησιμοποιείτε αντισηπτικό όταν ο Δήμος τους πάει νομικά και τους κόβει το νερό και το ηλεκτρικό. Ούτε μπορείς να πεις στους ανθρώπους που δουλεύουν σε μια βαριά βιομηχανία ότι πρέπει να διαθέσεις ένα ποσό για τις μάσκες και να μην το κάνεις εφικτό να χρησιμοποιήσουν τις μάσκες. Ούτε μπορείς να τους πεις θα μείνεις 15 μέρες στο σπίτι για να προστατεύσεις το διπλανό σου να μην κολλήσει, όταν αυτός εξαρτάται από το μεροκάματο της ημέρας και δεν του δίνεις κάλυψη οικονομική για αυτή την ημέρα, για αυτές τις 15 μέρες. Επομένως αυτά ήταν τα προβλήματα που δεν είχαν σχέση με τους πολίτες, είχαν σχέση με τη δυνατότητα των πολιτών να εφαρμόσουν τα μέτρα. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που θα το δούμε μακροχρόνια πώς εφαρμόστηκε. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο παλινοδιών, αυτό που είπατε δηλαδή ότι λέμε σήμερα κλείνουμε και αύριο λέμε ανοίγουμε. Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα και
Ίσως ένα. Όταν λέτε γενικό, είναι παγκόσμιο ελευθερία. Πρόβλημα ή μιλάτε για τη χώρα? Είναι παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι μια έξυπνη πολιτική θα ήταν να παρακολουθούμε ταυτόχρονα τι κάνουν όλες οι χώρες και ποια είναι τα αποτελέσματά τους. Εμείς τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό επηρεαζόμαστε πάρα πολύ, επηρεαστήκαμε πάρα πολύ στο επίπεδο των εμβολιασμών από τη γραμμή της Μεγάλης Βρετανίας και δεν ανοίξαμε τη βεντάλια μας να δούμε τι γίνεται στην Αυστραλία, τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό μπορεί να μας στήχησε κατά κάποιον τρόπο, να μας στήχησε στη διασπορά. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι καλύτερα. Αυτό είναι το κομμάτι του απολογισμού μέχρι σήμερα, σε αυτούς τους 14 μήνες, από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τώρα που είμαστε στα μέσα Μαΐου. Πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Είναι σύντομος ο δρόμος? Έχουμε ακόμη δρόμο? Διότι με το άνοιγμα εδώ και 10 μέρες της εστίασης βλέπουμε να έχουν ανοίξει τα καφέ και να έχουν πεταχτεί πλειοψηφικά οι μάσκες. Ναι, είναι δύο φαινόμενα. Το ένα είναι άνοιξαν τα καφέ, άνοιξε η υπαίθρια εστίαση, και το άλλο είναι η χρήση της μάσκας στο ύπαιθρο. Το πρώτο είναι θετικό. Το ότι ανοίξαμε και ανοίξαμε κατά αποκλειστικότητα τους υπαίθριους χώρους εστίασης είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί αυτό... Θα προτιμούσατε να το έχουμε κάνει νωρίτερα, κύριε Αλινού? Εγώ το είχα πει από το χειμώνα. Αν μπορούσαμε να είχαμε διευκολύνει τους ανθρώπους να βρίσκονται έξω για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, όπως επίσης νομίζω ότι ήταν σημαντικό να είχαμε διευκολύνει τους ανθρώπους να κρατάνε τα παράθυρά τους ανοιχτά, έστω και με κάποια επιδότηση για θέρμανση. Γιατί ο ιός μεταδίδεται παντού όπου υπάρχει συνωστισμός ανθρώπων, αλλά μεταδίδεται πολλαπλάσια στους κλειστούς χώρους και στους χώρους που δεν αερίζονται αρκετά. Επομένως, εκεί μπορεί να είχαμε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι πολύ θετικό τώρα το ότι μπορούμε να είμαστε έξω. Μας ευνοεί ο καιρός, μας ευνοούν οι συνθήκες στη χώρα μας. Τώρα, το ότι πετάμε τη μάσκα, αυτό είναι πρόβλημα. Είναι σημαντικότατο πρόβλημα και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με καινούργια μηνύματα επικοινωνιακά. Δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ η επικοινωνία μέχρι να λήξει η πανδημία. Η αλλαγή συμπεριφοράς σε θέματα υγείας εξαρτάται πάρα πολύ από τον τρόπο επικοινωνίας. Και νομίζω ότι πρέπει να το ζυγίσουμε αυτό και να βρούμε τρόπους να πείσουμε τους ανθρώπους να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μάσκα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Διότι πρέπει να συνυπολογίσουμε σε αυτό την κόπωση μιας κοινωνίας. Θα μου πείτε, όλοι στον ίδιο βαθμό πειθάρχησαν, όλοι ανταποκρίθηκαν με το ίδιο πάθος? Όχι, αλλά πρέπει να βλέπουμε το μέσο όρο που έχει κουραστεί. Η κόπωση είναι σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτό τα μηνύματα και ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε θα πρέπει να σχεδιαστούν από επιστήμονες, επικοινωνιολόγους και ψυχολόγους. Όπως δεν μπορούμε λέγοντας στους ανθρώπους ότι θα κόψεις το κάπνισμα ή το άτμισμα ή τις άλλες μορφές κατανάλωσης νικοτίνης επειδή προκαλεί X νοσήματα και δεν το κόβουν και δεν το σταματάνε γιατί είναι εξαρτημένοι. Το ίδιο ισχύει και στο ότι πρέπει να φοράς τη μάσκα όποια αν πας, αν υπάρχει πιθανότητα να συναντήσεις κάποιον που δεν γνωρίζεις, που δεν είναι εμβολιασμένος. Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφοράς που θέλει δουλειά. Ελάτε τώρα να δούμε το θέμα των εμβολίων. Και δεν θέλω να μου πείτε αν εγκρίνεται ή όχι το AstraZeneca ή προτιμάτε κάποιο άλλο, αλλά εσείς θα λέγατε το απόλυτο κάνε το εμβόλιο? Λέω οπωσδήποτε κάνε το εμβόλιο, κάντο όσο πιο γρήγορα μπορείς, όποιο και αν είναι αυτό το εμβόλιο, αλλά ταυτόχρονα λέω στους υπεύθυνους, δώσε το δικαίωμα και την ευκαιρία στους ανθρώπους να επιλέξουν το εμβόλιο που θα κάνουν, όχι γιατί θα είναι μόδα το ένα ή το άλλο ή γιατί θα υπάρξει παραπληροφόρηση. Δώσε ταυτόχρονα και πολύ λεπτομερή πληροφορία
και για τις παρενέργειες των εμβολίων και για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και έτσι ώστε να είναι η απόφαση εξειδικευμένη. Γιατί αλλιώς θα συμβουλεύσω μια κοπέλα που πρόκειται να μείνει έγκυος ή που είναι 29 χρονών ή 35 χρονών και δεν έχει αλλεργία. Και αλλιώς μια 55άρα εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει κίνδυνο αλλεργίας, γιατί σε αυτή που έχει μεγάλο κίνδυνο να πάθει αλλεργικό σοκ θα της πω μην κάνεις το εμβόλιο της Pfizer, μην κάνεις το εμβόλιο της Moderna, κάνε καλύτερα το AstraZeneca, αλλά αν καπνίζεις σταμάτα το κάπνισμα, αν παίρνεις αντισυλληπτικά σταμάτησέ τα. Και αλλιώς θα συμβουλεύσω μια γυναίκα που δουλεύει εξ αποστάσεως και δεν βλέπει κανέναν γιατί είναι μόνη της, γιατί ο άντρας της είναι στο σπίτι, γιατί δεν έχει μικρά παιδιά. Σε αυτή μπορώ να πω, περίμενε 2 εβδομάδες να κάνεις ένα άλλο εμβόλιο που μπορεί να είναι πιο χρήσιμο ή πιο αποτελεσματικό ή να έχει ελάχιστο κίνδυνο για σένα. Ενώ σε μια κυρία που δουλεύει σε ένα κέντρο αποκατάστασης ή βλέπει χιλιάδες κόσμο καθημερινά, μπορεί να πω κάτι διαφορετικό. Αυτό, με αυτή την έννοια έχω επιμείνει ότι για μερικές ομάδες άλλα εμβόλια είναι καλύτερα και άλλα λιγότερο καλά. Μάλιστα. Τώρα, μπαίνει μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες για το αν πρέπει να έχουν κάποια προνόμια οι εμβολιασμένοι. Λένε για παράδειγμα, ναι, μέχρι τώρα κρατούσα κλειστά τα γυμναστήρια, αλλά αν έχεις εμβολιαστεί μπορεί και να το συζητήσουμε να τα ανοίξουμε. Γίνεται η συζήτηση για τα ταξίδια. Πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα οι εμβολιασμένοι, γιατί σιγά σιγά αποκτούμε έναν καλό, έστω μέτριο αριθμό εμβολιασμένων. Η ερώτηση γι' αυτό θα δημιουργούσε μια ανισότητα στην κοινωνία. Κύριε Πολύζο, και λιγότερο ιατρική. Αν η πολιτική... Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά... αλλά και τώρα να σας πω και κάτι. Η δικιά σας οικογένεια των υγειονομικών, κυρία Λινού, βλέπετε ότι και εκείνοι δεν μας βοηθούν να πιστούμε για την αξία του εμβολίου. Μπορεί στους γιατρούς να είναι καλύτερα τα ποσοστά, αλλά είναι πολύ πιο χαμηλά στους νοσηλευτές. Θέλω να πω ότι αυτό είναι δεν ένα βλέπουμε να ευθυγραμμίζονται όλοι. Σαφώς θα έπρεπε η πληροφόρηση να έχει ξεκινήσει από αυτές τις ομάδες και η πειθό να έχει ξεκινήσει από αυτές τις ομάδες, γιατί είναι και τα πρότυπα συμπεριφοράς που παίζουν ρόλο στον υπόλοιπο πληθυσμό. Ανεξάρτητα από αυτό, στο αρχικό σας ερώτημα, κύριε Πολύζο, θα ήθελα να πω ότι αν όλοι είχαμε την ευκαιρία να εμβολιαστούμε, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα να υπάρξουν και μέτρα τα οποία έμεσα θα ενθαρρύνουν και τον εμβολιασμό και πρακτικά θα διευκολύνουν τους εμβολιασμένους. Mm-hmm. Αυτό από πλευράς πολιτικής. Εφόσον δεν... Άρα μισό λεπτό, από τον Ιούνιο και μετά που ανοίγουν όλες οι ομάδες και το 18-30 μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή την προτεραιοποίηση. Εάν υπάρξουν στη χώρα μας 12 εκατομμύρια δόσεις, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση, τότε βεβαίως μπορούμε και θα πρέπει να το κάνουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί εκεί... Έλατε κάτι θέλατε να πείτε για να κλείσουμε, κυρία Λινού. Νομίζω να κάνουμε υπομονή. Είναι θέμα 2-3, άντε το πολύ 4 μηνών. Και να προσπαθήσουμε σε επίπεδο πολιτικό να πιέσουμε ώστε να εμβολιαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Γιατί σαν Μάλιστα. Ευρώπη θα εμβολιαστούμε. Μπορεί να υποφέραμε ένα χρόνο, θα υποφέρουμε άλλους μερικούς μήνες, αλλά θα εμβολιαστούμε. Αλλά δεν θα σωθούμε από τον κορονοϊό και από τις μεταλλάξεις του, αν δεν εμβολιαστούν τα 6 από τα 7 δισεκατομμύρια πολιτών της γης. Α, μιλούμε για τέτοιο μεγάλο νούμερο. Βέβαια, γιατί διαφορετικά θα γίνονται μεταλλάξεις κάπου αλλού και οι μεταλλάξεις αργά ή γρήγορα δεν θα αντιμετωπίζονται από τα εμβόλια που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας. Μάλιστα. Και θα γίνει ένας φαύλος κύκλος. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Λινού, είστε επανειδήν. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.